ανάμεσα στη σταθεροποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα που χρειαζόμαστε και την ανάπτυξη που αποζητάμε. Μόνο έτσι μπορεί η Ευρώπη να παραμείνει και ανταγωνιστική οικονομία, αλλά και με εσωτερική συνοχή. Μακροχρόνια η ανάπτυξη δεν είναι αντίπαλος προς τη δημοσιονομική πειθαρχία. Το ένα είναι προϋπόθεση του άλλου. Μακροχρόνια η ανταγωνιστικότητα δεν είναι αντίπαλος προς την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Το ακριβές πλαίσιο για την πρόθεση της ανάπτυξης, της απασχόλησης αλλά και της συνοχής αποτελείται από τα εξή. Την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η οποία θα εκκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2014, το σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση που υιοθετήσαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2012, την εμβάθυνση της ενίας αγοράς, το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στην οποία ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων ορθότατα διευρύνεται. Πρωταρχική σημασία για την Ελληνική Προεδρία είναι η πρόθεση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κοινή πρωτοβουλία Επιτροπής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με συγκεκριμένες εναλλακτικέ για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, έχει την πλήρη στήριξη ασφαλώς της Ελληνικής Προεδρίας. Θα βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας βελτίωση ρυθμών ανάπτυξη με έργα εντάσσεω εργασία σε τομεί όπω οι μεταφορέ, η ενέργεια, η ναυτιλία, ο τουρισμό. Παρεμβάσει μέσω των επενδύσεων είναι απολύτω αναγκαίε, φίλε και φίλοι, προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνο μια jobless recovery, μια ανάκαμψη χωρί νέε θέσει εργασία. Οι χρηματοδοτικέ πρωτοβουλίε καταπολέμηση ανεργία, όπως η εγγύηση για την νεολαία, αποτελούν σημαντικότατο, αλλά όχι επαρκές μέσο για την αποτροπή αυτού του κινδύνου. Την ίδια στιγμή πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2013 με την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει τους στόχους του Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση όπως και την ολοκλήρωση της ενιαία αγοράς, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης, την πρόοδο της καινοτομία, τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου στην Ένωση και την ενίσχυση του εξωτερικού εμπορίου. Δεύτερον, η στήριξη του κοινού μας νομίσματος, αλλά και ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή οικονομία, που σημαίνει εμβάθυνση της ΩΝΕ με κύριο άμεσο βήμα την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Θα εργαστούμε εντατικά μαζί σας, στο πλαίσιο του τριλόγου, προκειμένου να φτάσουμε. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να φτάσουμε. Στην υιοθέτηση του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης, κάτι που θα σπάσει το φαύλο κύκλο μεταξύ τραπεζικού και δημόσιου χρέους, χωρίς να υπάρξουν εκπτώσεις στον ενιαίο και ευρωπαϊκό χαρακτήρα του μηχανισμού. Έτσι θα θωρακιστεί αποτελεσματικά το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Ήδη χθε έχω τη χαρά να σας πω ότι είχαμε μια πρώτη επιτυχία. Λίγες ώρες, δηλαδή νωρίτερα, υπήρξε καταρχήν πολιτική συμφωνία, in principle political agreement, τόσο στον κανονισμό